Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε ο δανεισμός στην Καλαμαριά, στον Απόλλωνα. Μία χρονιά, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον συμπαθητική για την ομάδα σας εκεί. Καταρχήν, σε προσωπικό επίπεδο, τι πιστεύετε ότι πήρατε, Δημήτρη Πορδέστη? Πολλές εμπειρίες, ανδρώνησε ποδοσφαιρικά. Εγώ προσωπικά είδα αλλιώς λίγο το ποδόσφαιρο τώρα. Γιατί ειδικά όταν μια ομάδα κρίνεται από σένα. Νιώθω διαφορετικά, παίζεις αλλιώς, μαθαίνεις το ποδόσφαιρο αλλιώς, πολύ θετικά. Εσύ? Εγώ ήμουν λιγότερο καιρό από ότι ο Δημήτρης. Είδα αυτό που είπε και ο Πέλγας από εδώ, ότι είναι αλλιώς τα πράγματα από ό,τι τα φαντάζεσαι, ειδικά στη Β' Εθνική. Παίρνεις εμπειρίες, μπαίνεις πιο δυνατά στο κόλπο και πήραμε τα παιχνίδια μας. Ήταν θετικά όλα αυτά. Η Ακαδημία του ΠΑΟΚ έχει ήδη μια μεγάλη παραγωγή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Παίχτες ανεβαίνουν, παίζουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο, άλλοι παίζουν στον ΠΑΟΚ, άλλοι παίζουν σε άλλες ομάδες. Εσάς από εδώ και πέρα, μετά από αυτό το πέρασμα, ποιος είναι ο πιο άμεσος, ο πιο ρεαλιστικός στόχος? Ο πρώτος στόχος είναι η επιστροφή τώρα το καλοκαίρι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να διεκδικήσουμε θέση. Πιστεύω ότι θα είμαστε το καλοκαίρι εδώ και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα παλέψουμε για τη θέση μας. Αυτό ακριβώς, να δείξουμε ότι αξίζουμε μια θέση. Δεν θέλουμε να μας χαριστεί τίποτα, να προσπαθήσουμε, να πάμε προετοιμασία και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Τώρα που τελείωσαν οι αγωνιστικές σας υποχρεώσεις, θα κάνετε ένα πρόγραμμα προπόνησης με το προπονητικό team του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό ικανό να σας κρατήσει σε καλό επίπεδο εν ώψη καλοκαιρινής προετοιμασίας? Βέβαια, από σήμερα και όλες που ξεκινήσαμε, η προπόνηση ήταν πάρα πολύ καλή. Κάναμε ένα εργομετρικό για να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε και θα δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας όσο έχουμε το κενό αυτό στις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Είναι πολύ καλό, έτσι γίνεται πολύ καλή δουλειά και ελπίζουμε να πάμε μέχρι τέλους έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό το βήμα που έκανε ο ΠΑΟΚ, να μας καλέσει όλους τους δανεικούς να μας δουλέψει. Τρεις μήνες τώρα, άμα δουλέψουμε έτσι όπως θα βάζουν κάτω με ειδικούς, με τους προπονητές που θα μας φέρουν, με τον κύριο Γιώργο που μας έκανε τα αργομετρικά, πιστεύω το καλοκαίρι θα είμαστε όσο πρέπει έτοιμοι για να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να είμαστε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι φυσιολογικό όλοι να μην έχουν το ίδιο σημείο έναρξης, εννοώ και σωματικά και βιολογικά. Άλλος παίκτης μπορεί να παίξει από τα 18 του σε ψηλό επίπεδο, άλλος μπορεί στα 20, άλλος στα 19, άλλος μικρότερος, μεγαλύτερος. Δεν έχει σημασία. Πιστεύετε και οι δύο, αφού έχετε βιώσει αυτό το συνέστημα του δανεισμού, ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να σου κόψει τα πόδια, αν τη δεις λάθος? Κοίταξε, πέρσι προσωπικά εγώ έκανα κάποια παιχνίδια, 16 και 7 παιχνίδια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Φέτος πήγα στην Καλαμαριά, πιστεύω ήταν πολύ θετικό αυτό το σκηνικό, γιατί κόμισα πολλές εμπειρίες. Και το καλοκαίρι είμαι έτοιμος. Να το ξαναπώ, απογοητεύεσαι? Όχι, να σε ρωτήσω εσένα προσωπικά, απογοητεύτηκες όταν σου είπαν ότι δεν θα πας στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, θα πας να πάρεις παιχνίδια στη Β' Εθνική? Είναι κάτι που μπορεί να σε απογοητεύσει, να χάσεις το κίνητρό σου? Πιο πολύ σε πεισμώνει. Λες ότι από τη στιγμή που όντως δεν σε αδικούνε, βλέπουν ότι δεν είσαι έτοιμος, πρέπει εσύ να τους αποδείξεις ότι είσαι και ότι αξίζεις μια θέση. Πιστεύω όχι, ότι δεν έριξε κανέναν από εμάς, ίσα μας πείσμωσε, ας πούμε, να δουλέψουμε περισσότερο. Μια φορά που λέμε ότι κάνεις ένα βήμα πίσω, να πάρεις φορά, ώστε να περάσεις μπροστά μετά. Εύχομαι τα καλύτερα και όσο μεγαλύτερη πρόοδο μέχρι την προετοιμασία και εκεί να βγάλετε μάτια. Ευχαριστούμε.